Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονών και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου απεφάσισα να τον μιμηθώ και έφυγα μόνος μου και τράβηξα ρωτώντας δια το Άγιο Νόρο. Είχα φύγει 3 φορές για να πάω στο Άγιο Νόρος και ο πειρασμός με γύριζε πίσω. Όταν μικρούλης έφυγα για το Άγιον Όρος, πολλές ταλαιπωρίες υπέφερα. Πήγα ξαναγύρισα, πήγαινα μέχρι στη Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και γύριζα πάλι. Εγώ και Μιμούλης χάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και χάρηκα μέσα μου και λέω όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήθεια για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με, έλεγα. Λοιπόν, και το θυμάμαι που έτσι κοιτάζα και έλεγα ότι η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη. Θεέ μου, οικονόμησε να πάω σε ένα ήσυχο λιμάνι να ζήσω κοντά σου. Δεν έχω κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου, που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Θαύματα να διηγηθώ που έκανε ο Θεός σε μένα τον ταπεινό, το χέρι του ολοφάνερο που με προστάτευε παντού. Εγώ ανοίγω πάνω, χτυπάω την πόρτα, έρχεται μια κυρία και μου ανοίγει. Εγώ κατά τη συνήθειά μου αμέσως τρύπωσα μέσα και λέω «Δάνειο, τι δομένο σου κυρία, πόπτα την μπροστά αυτή, δεν σταμάτα». Λοιπόν, εδώ μεταξύ με ακούσανε δεξιά και αριστερά στο διάδρομο, με ακούσανε και βγαίνανε κοπέλες από μέσα από δωμάτια και κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο άνω και είπα μέσα μου.
Λοιπόν, αυτή μπροστά λέει να φύγει. Δεν κάνει μου λέει να φύγει σε το σταυρό αυτές. Να φύγει εγώ το σταυρό για να φύγει τα πάντα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ πού να φύγω. Πήρα κι εγώ άλλο ύφος. Του λέω άκουσε. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω εγώ. Εγώ είμαι παπάς. Ήρθα εδώ για να γιάσω. Έλα δεν κάνει να φύγω. Μα δεν το ξέρω με αυτό λέω. Αν κάνει να πλήσουν αυτές ή εσύ. Εγώ λέω αν θα ρωτήσει ο Θεός και μου πει ποιος κάνει να πλήσει οι κοπέλες ή για η κυρία. Μπορεί να έλεγα ότι οι κοπέλες κάνει να πλήσει, να είναι το και εδώ και κάνει να πλήσει το σταυρό. Λοιπόν, σαν να προκίνησε λίγο. Ποιος θα κολλείται να πλήσουμε. Λοιπόν, τους έκανε νεύμα και ήρθαν. Λοιπόν, ήσαν πλούσιν το σταυρό, εγώ έψαλα, ενώ το άγγμα πληγωμένος το ψαλά και πιο μελωδικά έτσι και αισθάνηκα μια χαρά που έτσι ο Θεός οικονόμησε να πάω εκεί πέρα στα κόλλητια. Λοιπόν, πλούσαν όλες, τους λέω, παιδιά μου, είχαν βάλει εκεί πέρα κάποιοι φούσκες, κομματιστές, καλοί, είχαν και αυτές με δύο, είχαν έψαλα ήσαν και στο σπίτι τους. Και λέω, παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Συνέχιζε με αυτό. Του λέω ότι μας αγαπάει όλοι. Όλοι τον έχουμε πατέρα. Ναι, για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Είναι πολύ καλός. Μας αγαπάει όλους. Και για όλους βρέχει και για όλους βγαίνει ο ήλιος. Και όλοι μας αγαπάει. Και εμένα με αφίωσε μέχρι σήμερα να ανέβω εδώ να σας αγιάσω και χάρηκα πολύ. Χρόνια πολλά. Γίνονται ένα είδος καταπιέσεων όλα αυτές, όλες αυτές γίνονται και όταν το παιδί φτάσει σε ορισμένα χρόνια αρχίζει να αντιδρά πλέον. Δηλαδή να εκδικείται τρόπον την τον πατέρα του, τη μητέρα του που το καταπίεσαν, δεν είχανε αυτοί, δεν ήσαν κοντά στο Θεό, δεν μιλούσαν με το Θεό και πρότειναν με αγάπη ανθρώπινη και όχι ενθυστό να τα κάνουν καλά. Έπρεπε να είναι αγάπη ενθυστό και όμως είναι πάρα πολύ σωστό και αληθινό και η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά τους γίνονται έπειτα όταν μεγαλώσουν αθήθασα και αφήνουν και τη θρησκεία και όλα και περιφρονούν και το θρησκευτικό συνέστημα της Ορθοδοξίας και τρέχουν αλλού
θα ικανοποιηθούν, γιατί είναι αυτή η καταπίεση που έχουν κάνει οι καλοί γονείς, τάχα οι ευθεβείς, που είχαν την αγάπη έτσι να κάνουν τα παιδιά τους χριστιανούς. Και όμως με αυτή την αγάπη τους τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί, η χάρη του Θεού. Μία φορά είχε έρθει μία κυρία εδώ και μου έλεγε ότι πάσχει από κατάθλιψη και μου ζητούσε να τη συμβουλέψω τι πρέπει να κάνει για να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο το οποίο σε καταραμένει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε εσύ νομίζει ότι εσύ σκέφτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εκμάλωτος μιας ιδέας. Πάντοτε όταν έχω καιρό κάτι λέω, αλλά άμα είμαι κουρασμένος δεν μπορώ να μιλήσω. Της λέω, ξέρω εγώ ένα πολύ μεγάλο φάρμακο, αλλά πρέπει να μου δώσεις προσοχή για να σου το πω. Της λέω, ξέρεις μουσικά? Ναι, ξέρω πια, βέβαια, αλλά τα έχω εγκαταλείψει όλα, είναι κάτι καταθλίψεως. Ζω όλο με τα φάρμακα. Ο διάβολος, την δύναμη αυτή την ψυχική, ναι, έκανε κατάθλιψη και βασάνιζε τον άνθρωπο. Πώς της είπα, σιγά σιγά, να αρχίσει να παίζει πιάνο. Και περισσότερο από όλα, της είπα, να ασχοληθεί με την προσευχή και να δώσει σημασία στην έννοια ότι πρέπει να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Χριστό. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά που τα λένε ρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοσοότηση, η ακιδεία, η υπερπαιδιά, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι σου μεγαλώνει ο κόσμο μέσα σου. Ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χάρισε την υγεία σου. Συσύστε και σώματα. Εκεί στον δούλον σου βασίλειον Χριστάλα μετά των τέκνων αυτών και διαφύλαξαν αυτούς από πάση βασανίας και μαγείας των κακών συντρόφων. Προπάηκε, προστάτησαν αυτούς πήγε και διαφύλαξαν αυτούς από παντός κακού πρεσβείες της πανχράμου συντρόφων και στρώθηκαν και πάντα σου τον Αγίον.
Αμήν. Και εμπόδωσαν τα έργα αυτών. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, και πάει για την ειρήνη.